Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι το Κόντρα 24. Θέλω στο σημείο αυτό να υποδεχθώ τον Χρήστο Αβραμίδη που θα με βοηθήσει στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε με δύο κυρίους, με δύο πολίτες μεταναστευτικής καταγωγής, οι οποίοι όμως θα είναι και υποψήφοι στην ίδια περιφέρεια στις επερχόμενες εκλογές. Ο λόγος για τον κύριο Σπύρο Ρίτσαρντ Χαγκαμπιμάνα, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Πειραιά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλημερίζω τους φίλους και ακροατές του Κόντρα 24. Ναι, είστε καλά, κύριε Χαγκαμπιμάνα. Κοντά μας και ο κύριος Αντιλιάν Κοντζάη, υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, πάλι στη Β' Πειραιά. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Κοντζάη. Καλησπέρα, κύριε Γιάμαλη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Τώρα, αγαπητοί κύριοι, είστε και οι δύο υποψήφοι στην ίδια περιφέρεια, είστε και οι δύο μεταναστευτικής καταγωγής. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, Χρήστο. Από κάτι πρόσφατο, θα έλεγα. Ακριβώς, από κάτι πρόσφατο. Είδαμε πριν λίγες μέρες, κυρία Χαγκαμπιμάνα, την εξπρές ελληνοποίηση ενός μπασκετμπολίστα, ενώ πριν λίγο καιρό είχαμε τιμητικές πολιτογραφήσεις διάφορων επιχειρηματιών, ενός κυρίου Αγιαβέφε ή του Ουαλίντα Μπουσούντ. Και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς που γνωρίζετε τις διαδικασίες, τι ομοιότητες και τι διαφορές έχουν οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι λαμπερός, διάσημος ή πλούσιος? Είναι τόσο εύκολο? Καταρχάς, να μιλήσω για μένα προσωπικά. Βεβαίως. Γιατί είπατε στην αρχή ότι είμαι ένας πολίτης μεταναστευτικής καταγωγής. Mm-hmm. Καινούργιος όρος κατά την άποψή μου. Και εμποτίζει κάπως και την γνώση, αλλά και την ορολογία. Αν υπάρχει άλλος τρόπος με τον οποίο επιθυμείτε να αυτοπροσδιοριστείτε, παρακαλώ. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ για αυτή την ορολογία, τέλος πάντων. Εγώ απέκτησα την ελληνική υπηκότητα μετά από 14 χρόνια που έμεινα στην Ελλάδα. Έλληνας μεταναστευτικής καταγωγής, αν σας κάνω νιώθετε. Μου κάνει μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, καθόλου. Από το 1991 μέχρι το 2005, τότε απέκτησα την ελληνική υπηκότητα με τη διαδικασία της πολιτογράφησης. Mm-hmm. Πράγματι, η διαδικασία δεν είναι εύκολη. Και κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να υπάρχει μια ισορροπημένη διαδικασία, η οποία επιτρέπει στους ανθρώπους όσους το επιθυμούν και το αξίζουν και το προβλέπει ο νόμος, mm-hmm. να μπορέσουν να αναπτύξουν την ελληνική υπηκότητα. Mm-hmm. Τώρα, συγκεκριμένα τους κυρίους που απεκτήσανε την ελληνική υπηκότητα. Εξπρές, με διαδικασίες εξπρές, αυτή είναι η ένσταση, η απορία μου. Υπάρχει και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ήταν Κύπριος και πήρε την ελληνική υπηκότητα και την επόμενη μέρα έγινε Υπουργός. Ναι. Και αυτή είναι μια άλλη περίπτωση που κατά την άποψή μου, όταν κάποιος μπορεί να χαίρει αυτή το δικαίωμα και το προβλέπει ο νόμος και οι διαδικασίες είναι φανερές, mm-hmm. δεν νομίζω ότι. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζουν. Άρα μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για ειδικές περιπτώσεις. Δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ναι. Είναι μια διαδικασία για κάποιους. Μπορεί να είναι η διαδικασία να φέρει περισσότερη έρευνα, περισσότερη προσοχή. Άρα να κοιτάμε την κάθε περίπτωση μόνη της και αυτό. Βεβαίως, είναι μεγάλη. Ναι, κάθε περίπτωση κατά την άποψή μου είναι ξεχωριστή. Αν κάποιος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει επενδύσει εδώ, είναι γνωστός και δεν πάει καμιά σκιά σε σχέση με την προβεπόμενη διαδικασία, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Και άμα είναι φτωχός, δηλαδή να περιμένει. Νομίζω ότι το κριτήριο δεν είναι φτώχεια ή πλούσιο. Ναι. Είναι ανάλογα με το πώς η ιδιότητά του ανταποκρίνεται στις προβεπόμενες διαδικασίες. Και φαίνεται να είναι πολλές φορές το κριτήριο αν είναι πλούσιος ή φτωχός, τουλάχιστον με βάση τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν. Να σας πει αλήθεια, αυτό δεν συμβαίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν συμβαίνει πρώτη φορά στον κόσμο. Κάποιος μπορεί να έχει μια γνωστή πορεία στη ζωή του που να μην έχει καμία αμφιβολία. Να μην έχει ερωτηματικά. Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχουν ερωτηματικά σε σχέση με την πορτογράφησή του. Να πάω και στον κύριο Κοντζάη. Θέλω να είμαι δίκαιη στον χρόνο και με τους δυο σας, κύριοι. Έτσι, καλώς είστε πάντα δίκαιοι. Προσπαθώ. Κύριε Κοντζάη, θέλω το δικό σας σχόλιο.
Είχαμε την εξπρές ελληνοποίηση ενός μπασκετμπολίστα, έχουν υπάρξει πάρα πολλές ειδήσεις και αιχμές κατά καιρούς για εξπρές ελληνοποίηση, πολιτογραφίες άλλων πολιτών. Και θέλω να σας ρωτήσω, σήμερα οι μετανάστες δεύτερης γενιάς ειδικά αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η διαφορά και αν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Λοιπόν, είναι πολύ κρίσιμο το συγκεκριμένο ερώτημα και θεωρώ ότι πρέπει να μην απαντάμε με γενικόλογα σχόλια. Πρέπει να πάμε στην ουσία του ζητήματος. Και η ουσία είναι η εξής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η κυβέρνηση, είναι το κόμμα μάλλον, που το 2015 όταν ήρθε το νομοσχέδιο για την κτίση της ηθαγένειας των παιδιών που γεννήθηκαν εδώ, δεν το ψήφισε και είναι ένα κόμμα το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως φιλελεύθερο. Άρα ξεκινάω από αυτό. Από εκεί και πέρα, από το 19 και 4 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει κανονικότητα τις τιμητικές πολιτογραφήσεις. Αυτό το πράγμα είναι πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να βγαίνουμε έξω οι μετανάστες και τα παιδιά των μεταναστών και να αρχίσουμε να βαράμε τρίποντα. Και όταν ανεβούν τα ποσοστά μας και βαρέσουμε ένα 60% των τρυπώντων, μετά να πάμε στην πολιτεία και να πούμε: παιδιά, εντάξει, μπορείτε τώρα να μας αναγνωρίσετε και να είμαστε ισότιμοι πολίτες. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, εδώ υπάρχουν ξεκάθαρα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση έκανε τεράστια βήματα και στο πρόγραμμά του, επειδή είναι το αυτοτικό στοιχείο το ζήτημα της αλληλεγγύης και της συμπερίληψης, εμείς δεν γίνεται να δεχτούμε παιδιά που γεννήθηκαν εδώ, είναι 30 χρόνια εδώ άνθρωποι και δεν έχουν καν την άδεια διαμονής, όχι την ηθαγένεια. Και υπάρχουν μπασκετμπολίστες, δεν το λέμε, δεν το λέω για να κατηγορήσω τους μπασκετμπολίστες, το λέω για τη στάση πολιτείας. Ναι, προφανώς. Υπάρχουν και αυτές οι διαδικασίες οι προβλεπόμενες και πρέπει να υπάρχουν. Αλλά δεν γίνεται τη στιγμή που κάποιος ξέρει καλά τρίποντα να παίρνει την υπηκότητα σε ένα χρόνο και άνθρωποι του μόχθου που δουλεύουν 30 χρόνια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να είναι αθέατοι και να είναι στην πίσω αυλή, να είναι στο κοινωνικό περιθώριο. Εμείς αυτό το πράγμα θα το σπάσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι μας ακούνε και μετανάστες και παιδιά μεταναστών σήμερα. Μιας και μιλήσατε για την προηγούμενη κυβέρνηση. Θα έρθω σε εσάς αμέσως μετά. Θέλω να ρωτήσω για έναν νόμο που είναι σε ισχύ, ο οποίος προβλέπει ότι οι μετανάστες και οι μετανάστριες που βρίσκονται στην Ελλάδα, προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν σύνταξη, χρειάζονται 20 χρόνια με ένσημα και 40 χρόνια με νόμιμη και μόνιμη παραμονή. Άμα κάνω λάθος, διορθώστε με. Αυτό αποκλείει τη συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών. Αν σχηματίσει η κυβέρνηση το κόμμα σας, θα το αλλάξει αυτό? Έχετε θέσει ένα από τα τρία βασικά ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο μεταναστευτικό ζήτημα. Το ζήτημα του συνταξιδοτικού. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το επαναξιολογήσουμε άμεσα. Διότι είναι άδικο μέτρο. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι ένα ζήτημα που και ο χώρος το συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει την επόμενη μέρα, μόλις βγούμε κυβέρνηση, επειδή ακριβώς εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις και δεν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, ούτε στο συνταξιδοτικό, ούτε στη διαδικασία κτίσης ηθαγένειας, ούτε σε κανένα επίπεδο. Πρέπει να επαναξιολογηθεί, το λέμε ξεκάθαρα και πρέπει να είναι σαφές και να το ξέρουν οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια πρόταση ή κάποιο πρόγραμμα επί τούτου? Η πρόταση είναι ότι αυτό τα 40 έτη νόμιμης που να φαίνουν τα 40 έτη πρέπει να καταργηθεί. Αυτό ουσιαστικά. Πολύ ενδιαφέρον. Σαφές. Κύριε Χαγκαμπημάνα, κάτι θέλατε να πείτε και δεν σας άφησα μέχρι να ολοκληρώσει ο κύριος Κοντζάης. Ναι, νομίζω ότι το ζήτημα το σχετικά με την πολιτογράφηση το αντιμετωπίζουμε με λάθος τρόπο καταρχάς. Δηλαδή, δεν μας φταίει που κάποιος μπορεί να έχει κάποιο δικαίωμα πιο γρήγορα από τους άλλους. Δεν είναι αυτό που φταίει. Το ζητούμενο είναι να λυθούν τα προβλήματα των και των υπολείπων. Ναι. Ή αν κάποιο πραγματικά, όπως σας είπα στην αρχή... Μα όταν είναι χαριστικό δεν είναι πρόβλημα. Θυμάμαι για παράδειγμα την οικογένεια Αντετοκούμπο, τα παιδιά γεννήθηκαν εδώ, κυρία Χαγκαμπημάνα, και αν δεν ήταν καλοί μπασκετμπολίστες, ακόμη θα περπατούσαν με το κεφάλι χαμηλά, μήπως τους πιάσουν. Όχι, το χαριστικό. Αν υπάρχει το χαριστικό, δεν είναι άσχημο. Είναι άσχημο να νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα εδώ στον ορισμό. Νομίζω ότι άλλο εννοώ εγώ και άλλο εννοείτε εσείς, οπότε να το πάμε με άλλη λέξη. Mm-hmm. Είναι άλλο να σου κάνω τη χάρη, να σου το κάνω από το παράθυρο χωρίς να ισχύει και για τον διπλανό. Δηλαδή θέλω να πω, δίνουμε ένα προνόμιο μόνο στον κόσμο που παίζει καλή μπάλα ή στον κόσμο που είναι τέλειος τραγουδιστής ή στον κόσμο που δεν ξέρω εγώ τι άλλο ή σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πληρούν κάποια κριτήρια ο τάδε είναι ο κανόνας και πρέπει να ακολουθείτε. Αν δεν είναι σαφές κάτι από αυτό που λέω παρακαλώ να το πω αλλιώς. Πιστεύω ότι από την αρχή σας είπα ότι για κάποιους ανθρώπους τυχαίνει η διαδικασία να εφαρμόζεται πιο εύκολα, πιο καθαρά και να μην ενέχει καμία σκιά σχέση με την εφαρμογή του κανόνα. Και σε καμία περίπτωση, αν αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είναι μπασκετμπολίστας και
είναι ένας επιχειρηματίας. Δεν μας φταίει αυτό. Αυτό που, αυτό, που μάλλον, αυτό που θέλουμε να διεκδικήσουμε μάλλον. Είναι για όλους το ίδιο. Είναι για όλους να μπορέσουν οι αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν καλά, να χαίρουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που μπορούν να τους παρέχουν όμως. Μάλιστα. Οπότε, ίσως σε αντιπολιτευτικούς λόγους μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με λάθος τρόπο. Μάλιστα. Αυτό που θα μ' άρεσε να ακούγεται εδώ είναι. Ναι. Το ζήτημα των παιδιών της δεύτερης γενιάς είναι σημαντικό. Πρέπει να το πάρουμε από την αρχή. Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ και δεν έχουν αδειές παραμονής? Έβλεπα την περίπτωση της κόρης του Νίκο Άγκο, ενός συναδέλφου μας. Μπορεί να τελειώσει την σκέψη. Βεβαίως να τελειώσετε, αλλά το κορίτσι του 27 χρόνια είναι εδώ και ακόμη δεν έχει άδεια. Το 95. Όχι, σας είπα, το κορίτσι που ξέρετε εσείς, όχι και άλλα άτομα τα οποία είναι. Είμαι σίγουρη, δεν ξέρετε περισσότερο κόσμο. Οπότε πρέπει να δούμε το ζήτημα στο σύνολο. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι. Εγώ προσωπικά είμαι στην Ελλάδα από το 1991 και ως πολιτευτής, υποψήφιος βουλευτής η Β' Πειραιά, δεν πολιτεύουμε μόνο για το μεταναστευτικό ζήτημα. Ναι. Πολιτεύουμε για τα δίκαια και τα δικαιώματα των συμπολιτών μου στη Β' Πειραιά. Όλους. Όχι μόνο τους μετανάστες. Mm-hmm. Είχα τη χαρά και την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να εργάζομαι για τους ετούντες άσυρο, την υποδοχή των ετούντων άσυρο. Και είχα την ευκαιρία, συμμετέχοντας στην ομάδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, να φέρουμε μια τεράστια διαφορά στην υποδοχή των μεταναστών. Και αυτή τη στιγμή, στο τέλος της θητείας μου, που μόλις ανανεώθηκε, αλλά θα παραιτηθώ να μπορέσω να συμμετάσχω στις εκλογές, νιώθω υπερήφανος γιατί έφερα μεγάλη διαφορά στην υποδοχή των μεταναστών και στη ζωή τους. Στις δομές. Εννοείται ότι τη βελτιώσατε. Βεβαίως. Άρα ήταν θετική κατεύθυνση. Βεβαίως, σε θετική κατάσταση. Σε θετική περίπτωση. Από εκεί και πέρα, δεν πολιτεύομαι μόνο για τα δικαιώματα, μόνο για τις άδειες παραμονής ή την πολιτογράφηση των μεταναστών. Πολιτεύομαι ως ένας πολίτης που ζω εδώ από το 1991. Από το 1η Νοεμβρίου του 1991. Πάνω κάπου, αν ψάχνεις, θα βρεις ένα εθνόσημο πάνω μου. Mm-hmm. Είμαι αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, έχω εταιρείες της χώρας ναυτικών δοκίμων, έχω ορκιστεί στην ελληνική σημαία υπό την προεδρία του κύριου του Αημίνης του Στεφανόπουλου και είναι αυτά τα ζητήματα του συνόρτης, του κοινωνικού συνόρτης της Ελλάδος που με απασχολούν περισσότερο από τα καθαρά μεταναστευτικά ζητήματα. Mm-hmm. Τώρα, να πω κάτι. Συγγνώμη, στο κομμάτι που αφορά τους μετανάστες. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω ο κύριος Χαγκαμπημάνα για να μην επανέλθω στον κύριο Κοζάη. Στο κομμάτι που αφορά τους μετανάστες, υπάρχουν κάποιοι που είναι στο στάδιο της αίτησης ασύλου, υπάρχουν κάποιοι που έχουν πάρει άδεια παραμονής και μένουν εδώ και οι οποίοι θέλουν και μια πιο δίκαιη πολιτική ένταξη και πιο αποτελεσματική. Υπάρχουν αυτοί που έχουν γεννηθεί εδώ και δεν έχουν καυτεί προβλήματα. Ναι. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι που έχουν ζήσει πάρα πολλά χρόνια, οι οποίοι έχουν εμπλεκτεί και δεν έχουν άδεια παραμονής, δεν έχουν υπηκότητα και πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα, κατά την άποψή μου, όπως λύνουμε και άλλα ζητήματα των υπόλοιπων συμπολιτών μας, ο καθένας ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει και αυτά να μας απασχολήσουν το ίδιο. Πάντως για αυτούς τους τελευταίους θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό που ζητείτε να πληρούν είναι πραγματικά κάτι που αν το εφαρμόζαμε σε όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον τόπο, από 11 εκατομμύρια. Μπορείτε να μην επαναλαμβάνετε. Θέλω να πω ότι ζητείτε αυτή τη στιγμή από τους ανθρώπους για να πολιτογραφηθούν Έλληνες τα 7 χρόνια να έχουν μισθό ο οποίος θα είναι συνολικά 7.500 ευρώ το χρόνο. Το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει περίπου να έχουν πλήρη απασχόληση με πλήρη ένσημα. Αυτό, αν το εφαρμόζαμε αύριο σε όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον τόπο, από 11 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, θα μέναμε 1 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες. Όλοι οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι πολιτογραφήσει. Ναι, αλλά πολλοί θέλουν και τους το στερούμε αυτό το δικαίωμα. Και να πάω και στον κύριο Κοντζάη, να είμαι δίκαιη στον χρόνο, κύριε Χαγκαμπημάνα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Κοντζάη. Εδώ υπάρχει
Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και κατανοώ ότι υπάρχει Θέλω διαφωνία. Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό, που λέει ο κ. Ναι. Αβραμίδης. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Έχετε θέσει δύο ζητήματα τα οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή απασχολούν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην ελληνική κοινωνία. Είναι πρώτον, στη διαδικασία της πολιτογράφησης υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα. Πρώτον, είναι το περιεχόμενο των εξετάσεων. Και η τράπεζα θεμάτων, αυτά που έχουμε δει κατά καιρούς. Οι εξετάσεις και τα ερωτήματα τα οποία τίθενται, πραγματικά ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν μπορεί να τα απαντήσει. Εδώ υπάρχει μια πολιτική επιλογή ξεκάθαρα. Περιγράψτε με 30 λέξεις τι είναι η Σάρισα, ήταν μια ερώτηση. Τι είναι η Απέλα. Θα πάω στον πατέρα μου τον οικοδόμο που δουλεύει 30 χρόνια και θα του πω τι είναι η Απέλα. Και άμα πάω έξω και κάνω μια συνέντευξη στο Σύνταγμα, πιστέψτε με, θα κοπούνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, πέρα από το περιεχόμενο των εξετάσεων, που υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική επιλογή να αποκλειστούν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από τα πολιτικά τους δικαιώματα, που είναι εντάξει στις φορολογικές υποχρεώσεις για δεκαετίες, να το πούμε αυτό, υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο λειτουργεί σαν δικλείδα ασφαλείας για να αποκλειστούν σε περίπτωση που περάσουν τις εξετάσεις, είναι τα αυστηρά οικονομικά κριτήρια. Σε αυτό που θέσατε πριν, ότι για 5 χρόνια πρέπει να έχουν 7.500 δηλωμένα το χρόνο, ουσιαστικά σημαίνει ότι αν είσαι άνεργος, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι και με ταξικούς όρους θα αποκλειστείς από τα πολιτικά και κοινωνικά σου δικαιώματα. Καταλαβαίνετε αυτή η πολιτική που οδηγεί, τι κοινωνικούς αποκλεισμούς παράγει σε συγκεκριμένους πληθυσμούς. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Από εκεί και πέρα. Προφανώς, καταρχάς δεν είναι αντιπαραθετικό το ζήτημα των τιμητικών πολιτογραφήσεων με τη διαδικασία κτίσης της θαγένειας του μεταναστών εν γέννη. Απλά εδώ τονίζουμε κάτι, ότι καλώς υπάρχουν διαδικασίες τιμητικές, αλλά εδώ υπάρχει και μια ουσία, διότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που μένουν δεκαετίες εδώ πέρα δεν έχουν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Άρα αυτό πρέπει να βάλουμε σαν προτεραιότητα. Και επειδή η πολιτική σημαίνει προτεραιότητες πρωτίστως, για μας προτεραιότητα είναι αυτό. Και προφανώς όταν άνθρωποι προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, γιατί με αυτή τη διαδικασία υπάρχουν οι τιμητικές πολιτογραφήσεις, προφανώς θα προβλέπεται και αυτή η διαδικασία. Δεν είναι αντιπαραθετικό. Αλλά δεν μπορεί να έχει αποκλεισμένο στο 99% των μεταναστών και εμείς να λέμε ότι αδικούνται το 1% ας πούμε, που παίρνουν τιμητικά σε ένα χρόνο που βαράνε καλά τρύποντα. Άρα εσείς τι θα αλλάξετε σε αυτό? Να ρωτήσω κάτι. Να ολοκληρώσει και αμέσως μετά θα σας δώσω το λόγο, κύριε Χαγκαμπημάνα. Πρέπει να αλλάξει καταρχάς να υπάρχει διευκόλυνση των εξετάσεων. Πρέπει να είναι πιο απλές οι ερωτήσεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα και τα οικονομικά κριτήρια να μην είναι τόσο αυστηρά. Αυτά τα δύο θα δημιουργήσουν ένα πολύ πιο ευνοϊκό πλαίσιο, ώστε άνθρωποι που μένουν δεκαετίες. Πιο ευνοϊκό υπό την έννοια πιο ευρύ προφανώς. Το οποίο δεν θα αποκλεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Κύριε Χαγκαμπημάνα. Όχι, ήθελα να γυρίσω στο αυτό που λέγεται τιμητικές φωτογραφίσεις. Δεν νομίζω ότι... Θα ξαναπάμε πίσω, πίσω. Ελάτε, δεν νομίζω ότι μα ενοχλεί κανέναν. Δεν είναι το πρόβλημα μας αυτό. Το άλλο μας ενοχλεί, ότι το 99% είναι αποκλεισμένο, το μεγάλο ποσοστό. Να εστιάσουμε μάλλον εκεί. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Να εστιάσουμε μάλλον εκεί. Εσείς εκτιμάτε ότι πρέπει να αλλάξει κάτι? Εσείς εκτιμάτε ότι πρέπει να αλλάξει κάτι και στην τράπεζα θεμάτων που αναφέρθηκε και στα κριτήρια εισοδήματος? Να σας πω κάτι. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν είμαι ο τύπος που θα παίρνει τα πράγματα στον αέρα και να βγάζω κάποια συμπεράσματα. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν μία ισορροπία των πολιτικών. Μπορείτε να ορίσετε το περιεχόμενο της ισορροπίας? Τι σημαίνει ισορροπία σε αυτό? Ισορροπία σημαίνει 50% να είναι αποκλεισμένοι και 50% ας πούμε να είναι ενταγμένοι? Πώς το εννοείτε? Το 50% πώς το ορίζετε εσείς σε σχέση με τι, πόσοι έχουν ζητήσει? Εμείς έχουμε ξεκάθαρη άποψη. Λέμε ότι άνθρωποι που μένουν δεκαετίες εδώ και παιδιά που έχουν γεννηθεί θα έχουν κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα με τις διαδικασίες που προβλέπει η πολιτεία. Όταν λέτε εσείς ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, ποιο είναι το περιεχόμενο της ισορροπίας? Να ολοκληρώνει και ο κύριος Χαγκαμπημάνα. Μάλιστα, αλλά... Ελάτε, κύριε Χαγκαμπημάνα. Έλεγα ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες ισορροπίες πολιτικών στην πολιτική της μετανάστευσης της Ελλάδος. Ενδεχομένως βρισκόμαστε στο γεωγραφικό τοπίο που βρισκόμαστε, που είναι η Ελλάδα εδώ, στα Βαλκάνια. Που είναι σταυροδρόμοι, συμφωνώ μαζί σας. Ακριβώς. Δεν μπορούμε δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε πολιτικές όπως τις εφαρμόζει ο Καναδάς. Ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια μεταναστευτική πολιτική της Γαλλίας και αυτό πρέπει να οφείλουμε να το πούμε. Από εκεί και πέρα όμως, άτομα τα οποία πραγματικά έχουν ζήσει πάρα πολλά χρόνια και τα άτομα τα οποία θα έπρεπε να μην υπάρχει καμία σχέση σχετικά με την πολιτογράφησή τους, πραγματικά και εγώ είμαι υπέρ του ότι να διευκολύνουμε τη διαδικασία πολιτογράφησης. Μάλιστα. Αλλά
Μην μπαίνουμε σε διευκολύνσεις αναφερόμενο σε άλλες πολιτικές χωρών που δεν είναι συγκρίσιμες με την Ελλάδα. Συμφωνώ. Η Γαλλία είναι δεκάδες εκατομμύρια πολιτών στη Γαλλία. Το Βέλγιο είναι και που βρίσκεται. Η Ολλανδία είναι το ίδιο. Ο Καναδάς είναι μια τεράστια χώρα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας. Να πάω εγώ, γιατί μου δίνετε την ωραιότερη πάσα, κύριε Χαγκαμπημάνα. Με διακόπτετε όμως, χωρίς να πείτε να τελειώσω. Δεν σας αρέσει να μ' ακούτε. Να σας πω, για άπειρος τηλεοπτικά, πολύ καλά το κάνετε αυτό. Ναι. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είπατε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχω κάνει περισσότερο από εσάς. Συμφωνώ. Λοιπόν, ερωτώ λοιπόν εσάς, που έχετε δουλέψει και στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό, και την ίδια ερώτηση θα κάνω και στον κύριο Κοντζάη στη συνέχεια. Ένα από τα θέματα τα οποία συζητιούνται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα είναι το ζήτημα του φράχτη στον Εύρο. Λέτε ότι ναι, εμείς δεν μπορούμε να συγκριθούμε ούτε με την πολιτική που εφαρμόζει η Αυστραλία, ούτε ο Καναδάς, ούτε το Βέλγιο, ούτε η Ελβετία. Εμείς είμαστε σε αυτό το κομμάτι γης, που έχει αυτό τον κόσμο γύρω του, που στον Εύρο έχει σύνορα, που στη θάλασσα έχει τραγικά ναυάγια. Έτσι είναι η κατάσταση. Συμφωνείτε μαζί μου σε αυτό, μέχρι στιγμής? Δεν έχω κάνει ερώτημα. Λέω ότι η δική μας γεωγραφία είναι δύσκολη από άποψη σημείου. Συμφωνούμε, νομίζω. Ο φράχτης στον Εύρο και η συζήτηση που γίνεται για τη χρηματοδότησή του και αν πρέπει να γίνει από ευρωπαϊκά χρήματα ή από ελληνικά χρήματα, θα λύσει το πρόβλημα? Σας τρομάζει μήπως κόσμος κινδυνεύσει περισσότερο? Καταρχάς, πηγαίνω πάρα πολλές φορές στον Εύρο. Σας ακούω λοιπόν. Πηγαίνω πάρα πολλές φορές στα σύνορα. Και τελευταία φορά μάλιστα. Λόγω της δουλειάς σας. Ναι, λόγω της δουλειάς μου. Ναι. Και τελευταία φορά είχα επισκεφτεί και τον Δήμαρχο Σουφλίου και είχαμε μία συζήτηση αρκετή ώρα. Πηγαίνω επίσης και στα νησιά. Mm-hmm. Όπως επίσης έχω και πολλούς συναδέλφους από το πολεμικό ναυτικό οι οποίοι επιτηρούν το θαλάσσιο χώρο, όπως επίσης και το λιμενικό σώμα, το οποίο κάνει περιπορίες επί 24 ώρες βάση. Mm-hmm. Πρώτον, όταν λες ότι δεν έχω θαλάσσια σύνορα, mm-hmm. είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ποιος το έχει πει? Είναι επικίνδυνο, θα σας πω, μισό λεπτάκι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί πολλοί άνθρωποι, είναι εκατομμύρια άνθρωποι που θα θέλουν να φύγουν από τις χώρες τους για να έρθουν να κατοικούν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ. Όλα αυτοί που θα το επιθυμούσαν δεν μπορούν όμως να το πετύχουν. Το αποτέλεσμα όταν δεν φυλάσσουν τα σύνορα είναι ότι πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, θα αποπειρανθούν να μπουν στη θάλασσα και πολλοί από αυτούς μπορούν να πεθάνουν. Να κινδυνεύσουν. Να κινδυνεύσουν. Ο διακινητής, αυτό που ενδιαφέρει στον διακινητή, είναι πραγματικά το κέρδος. Είτε είστε 5, είτε 10, είτε 80, θα σας βάλει στην ίδια βάρκα και αν σκάσει, έσκασε και όσοι πεθαίνουν δεν είναι το πρόβλημά του. Mm-hmm. Εντάξει, λοιπόν, από εκεί και πέρα η φύλαξη των συνόρων στη θάλασσα, οι περιπορίες που κάνουν οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού είναι σωτήριες. Σωτήριες. Ναι, είναι σωτήριες στη θάλασσα. Καταρχάς, βοηθάνε στο να μην αποπειρανθούν οι άνθρωποι να μπουν στη θάλασσα, ξέρουν ότι έχουν λιγότερες πιθανότητες να φτάσουν, οπότε στη Τουρκία δεν υπάρχει πόλεμος. Μπορούν να μην κινδυνεύσουν να πειράσουν. Είναι ασφαλής προορισμός, λέτε. Όχι, οι άνθρωποι που είναι στη Τουρκία δεν είναι κάτω από εμπόρεμη κατάσταση. Mm-hmm. Μπορούν να ζήσουν, είναι πολύ καλύτερα να μείνουν στη Τουρκία από το να αποπειρανθούν να μπουν σε σάπιες βάρκες. Ναι. Okay. Λοιπόν, στην αρχή σας είπα για τον Εύρο. Ναι. Καλώς αυτός ο φράχτης έπρεπε να εκτιστεί νωρίτερο. Αχα. Συνομίλησα με τους συμπολίτες μας σε αυτή τη ζώνη, ναι. και φοβούνται πάρα πολύ. Φοβούνται τις ροές ανθρώπων μέρα νύχτα που περνάνε από εκεί χωρίς να ξέρουν από πού έρχονται και ποιοι είναι κτλ. Για μένα προσωπικά, η ασφάλεια των συμπολιτών και το συνέστημα των συμπολιτών είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Μάλιστα. Και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Και με αυτό να ολοκληρώσετε. Πραγματικά, ναι, θα ολοκληρώσω.
αυτή η τροπολογία που προτάθηκε από τον κύριο Παπαδημούρη στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ' εμέ είναι, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, δεν έπρεπε. Ευτυχώς απερίφθη από το Ευρωκοινοβούλιο και τελικά πέρασε αυτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μάλιστα. Είναι πολύ σύντομα. Και θα συνεχιστεί, μπορεί να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του φράκτη στον Εύρο. Μιας και αναφερθήκατε. Στο τέλος, πρώτον, θα δημιουργήσει το αίσθημα ασφάλειας στα σύνορα, θα αποτρέψουν παράνομες ροές και θα είμαστε καλά. Του φράχτη των υποδομών, κυρία Χαγκαμπημάνα. Ορθέ. Λέω, η τροπολογία αυτή που υπερψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους υπερσυντηρητικούς και μικρό κομμάτι των φιλελευθέρων. Ορθέ. Η τροπολογία αυτή την οποία λέτε ότι είναι καλό που πέρασε σχετικά με τη χρηματοδότηση του φράχτη, έλεγε για χρηματοδότηση των υποδομών. Εσείς... Ανάμεσα τον και είναι και φράχτης. Ο φράχτης, λέτε. Μάλιστα, κατανοητό. Έχεις ερώτημα πολύ σύντομα για να πάμε στον κύριο Κοντζάρη. Μόνο ένα μικρό σχόλιο ότι σχετικά με τους διακινητές που προφανώς όλοι θα θέλαμε να μην υπάρχουν, το αντικείμενο εργασίας. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς που να μην θέλει να μην υπάρχει δράση των διακινητών. Το αντικείμενο εργασίας τους υπάρχει μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν κλειστά σύνορα, μια Ευρώπη φρούριο και δεν υπάρχει ασφαλές πέρασμα. Κάτι που έχει καταγγελθεί από πάρα πολλές οργανώσεις. Να σας πω κάτι. Έχω ένα λεπτό. Όταν ανέλαβε υποδιοικητής της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης και πήγα πρώτη φορά στη ΣΑΜΟ στο Βαθύ, βρήκα μία πόλη Βαθέως με 7.500 μετανάστες σε μία πόλη που έχει 6.000. Η ζωή δεν ήταν κανονική. Ούτε από τους μετανάστες, ούτε από τους κατοίκους των Βαθέων. Το πέρασμα δεν θα ήταν για τη ΣΑΜΟ, ενώ για ολόκληρη την Ευρώπη. Σας δίνω συγκεκριμένα μία πόλη. Θέλω να προχωρήσω, γιατί πρέπει να τελειώσουμε. Είχαμε ακριβώς 7.500 σε μία πόλη 6.000 κατοίκων. Και πραγματικά ούτε οι κάτοικοι στο Βαθύ ζούσαν καλά, όχι μάλλον το αντίθετο, ούτε οι μετανάστες, οι οποίοι ζούσαν σε μία δομή που είχε προμηθεία 816 άτομα. Βοηθήστε με. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Χαγκαμπημάνα, είναι άδικο προς τον κύριο Κοντζάη. Ζητώ συγγνώμη, πρέπει να ακούσουμε και εκείνον. Μία φράση και μετά κλείνουμε. Καταρχάς, εντάξει, το προσφυγικό είναι ένα ζήτημα παγκόσμιο. Είναι μεγάλο πρόβλημα ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι Ευρώπη φρούριο. Έχει χτίσει τείχη αποκλεισμού προς αυτούς τους ανθρώπους και είναι μεγάλη ευθύνη και της κυβέρνησης που έχει ελληνοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα, αν θέλουμε να κάνουμε μια συνολική κουβέντα, προφανώς δεν εξαντλείται στην κουβέντα περί φράχτη. Αυτή είναι αποπροσανατολιστική και επικοινωνιακή από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ θέλει ένα συνολικότερο σχέδιο, ευρωπαϊκό σχέδιο, όχι μόνο που να αφορά την Ελλάδα, το οποίο προφανώς θα στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι πρόσφυγες να έχουν τη δυνατότητα να δουν το άσυλό τους, να το ελέγξουν αυτό το πράγμα και να μπορούν να περάσουν στην Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, σε ό,τι αφορά αυτές τις ανοησίες περί θαλάσσιων συνόρων, εντάξει, αυτά τώρα είναι fake news και τα χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω τι σημαίνει fake news. Πάντως, τη Νέα Δημοκρατία έχουμε δώσει περισσότερες άδειες παραμονής στους ετούντες άσυλο και σε μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που λέει ο Γεωργιάδης, που λέει ότι Έλληνας γεννιέσαι και δεν γίνεσαι. Με τον κύριο Γεωργιάδη και τα λέτε αυτά τα πράγματα. Θέλω να σας χαιρετήσω, κύριε. Έχω πρόβλημα με τον κύριο Γεωργιάδη. Έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους που εκφράζουν ρατσιστικές απόψεις. Προφανώς. Έλληνες, γεννιέσαι και όχι γίνεσαι. Αυτά έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν νομίζετε. Θέλετε να σας το δείξω μετά. Είναι πολύ καλός φίλος μου. Εντάξει, να το χαίρεστε. Άμα είναι καλός. Πραγματικά είναι φίλος μου ο Γεωργιάδης. Να το χαίρεστε. Θέλω παρακαλώ να σας χαιρετήσω και τους δύο κυρίους. Ήταν ο κύριος Σπύρος Ρίτσαρντ Χαγκαμπημάνα, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Πειραιά. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας, κύριε Χαγκαμπημάνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους πολίτες της Β' Πειραιά, όχι μόνο για τους μετανάστες. Βέβαια. Η Β' Πειραιά είναι μια τέτοια περιφέρεια η οποία έχει υποδεχτεί πολλούς ανθρώπους κατά καιρούς. Λαϊκή περιοχή. Και προσφυγικές ρίζες. Από τη Μικρά Ασία μέχρι στο Πόντο, τους αποδέχεται εδώ και 100 χρόνια. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Αντιλιάν Κοντζά, υποψήφιο βουλευτή στη Β' Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλή τύχη και στους δύο κυρίους. Επανερχόμαστε για κλείσιμο με τον Χρήστο Βραμίδη σε πολύ λίγο.